συνδυασμένες υποδομές, δηλαδή δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικό δίκτυο, να μπορούν να είναι συνδυασμένα για να μπορούν να εξυπηρετούν τη σωστή μεταφορά όλων των προϊόντων και των αγροτικών και των βιομηχανικών προϊόντων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Οι υποδομές είναι από το νούμερο, από τα πολύ ψηλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Το θέμα της αντιμετώπισης του κόστους ενέργειας. Το κόστος ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη βιομηχανία αλλά και για όλους μας και, τους καταναλωτές, τους πολίτες. Διότι με τόσο ψηλό κόστος ενέργειας, δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης που περιμένουμε. Για μας είναι πολύ σημαντικό και το μη μισθολογικό κόστος, το μη μισθολογικό επιμένω κόστος, το οποίο έχει να κάνει με το ότι εμείς οι επιχειρήσεις εκταμιεύουμε μεν τα διπλά λεφτά και οι άνθρωποι μας παίρνουν τα μισά. Πάρα πολύ σημαντικό είναι επίσης το θέμα των αδειοδοτήσεων και το θέμα των χρήσεων γης. Η χρήση γης είναι τεράστιο θέμα. Χρειάζεται ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο το οποίο να προβλέπει χρήσεις για όλους, για τα πάντα. Ένα κεντρικό σχέδιο και μετά να πάμε και στα τοπικά σχέδια, που και αυτά τα τοπικά σχέδια θα πρέπει να έχουν προβλέψεις για όλα. Δηλαδή δεν μπορεί ένα τοπικό σχέδιο να βγάζει εκτός πολύ μεγάλα κομμάτια της παραγωγής ή του τουρισμού ή οι χρήσεις οι οποίες χρειάζονται για την ισόρροπη ανάπτυξη του κάθε τόπου. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα με τις περιβαλλοντικές μας άδειες. Χρειάζεται πάνω από 3 χρόνια για να πάρουμε μια περιβαλλοντική άδεια. Δηλαδή, παίρνουμε την περιβαλλοντική άδεια και αμέσως πρέπει να αρχίσουμε την επόμενη. Γιατί κρατάνε 5 χρόνια περιβαλλοντικές άδειες. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να το εξηγήσουμε και αυτό σε ξένους επενδυτές που έρχονται. Ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα σε αυτά. Στη χρήση γης, στις άδειες, στο κόστος ενέργειας. Όλα αυτά τα πράγματα πραγματικά παραξενεύουν τους ξένους επενδυτές.